Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς όρισατε στο Lifestyle. Τι κάνατε? Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά πάντως, γιατί αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη πραγματικά έχει... Μάλλον τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα επάνω στη Θεσσαλονίκη μετά από αυτές τις συλλήψεις που έχουν γίνει και μιλάμε, λέει, για την αφρόκρεμα της πόλης. Έχουμε και συνάδελφο. Καλησπέρα καταρχήν. Και έχουμε και συνάδελφο, ναι, ο οποίος φέρεται ότι έχει κάποια εμπλοκή στο όλο θέμα. Ο οποίος διευθυντής. Βέβαια. Είχε βγει σε εφεδρία όμως από τον Νοέμβριο. Α, δεν το ξέρω αυτό. Εφεδρία από τον Νοέμβριο του 2011. Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί αυτό ήταν ο που παρουσίαζε ως επιτροπής παρελάσεις εδώ, πάντα. Βέβαια. Κοίταξε όμως. Πώς γίνεται από κάποιους ανθρώπους που δεν το περιμένεις να ακούγονται αυτά τα ονόματα? Τα πάντα λένε όμως ότι γενικότερα αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ υψηλές θέσεις, αυτοί είναι που εκμεταλλεύονται και κάνουν όλα τα εγκλήματα οικονομικού περιεχομένου. Επομένως, σιγά σιγά αποκαλύπτονται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας, γιατί κοντά μας είναι ο Νίκος ο Πουφός καταρχήν. Καλησπέρα. Τι κάνετε, κύριε Πουφέ, είστε καλά? Σειρά σου είμαι, πρόσεχε. Δεν έχω κάποια ενδιαφέροντα. Η κυρία Άννα έχει μάθει κάτι που είδα πριν. Σου άρεσε? Κυρία Άννα. Κυρία Άννα τι λες? Κυρία Άννα. Κυρία Άννα. Θα τη λέω κυρία Νούλα. Λοιπόν, Νίκο Ζήσου. Η Άννα μας, έλα χειροκρότημα. Κυρία Νούλα, μας έλα. Κυρία Νούλα. Και κυρίες και κύριοι, μετά από απουσία πόσων μηνών. Πολύ, έτσι. 7, 8. Έχει. Θυμείτε καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα σας. Σε καλωσορίζουμε. Καλή χρονιά καταρχήν. Καλή χρονιά, καλή χρονιά και χαίρομαι πάλι που είμαι εδώ πέρα. Και πάμε. Καλώς μας ήρθε. Ήσουν στη Γερμανία, έτσι. Ήμουν για τις γιορτές. Εδώ έχει πιο πολύ κρύο από τη Γερμανία. Τώρα. Έχουν πει και εμένα όλοι. Εκεί τουλάχιστον δεν είχε τόσο κρύο. Να σου πω, εμένα μας ενδιαφέρει η κρίση εκεί, στη Γερμανία. Όχι. Μόνοι τους την κάνουν την κρίση αυτή. Γιατί είναι, ξέρεις, άλλα όσοι είναι λίγο κρύοι, δεν είναι σαν εμάς. Και έχουν, δεν έχουν λεφτά, αυτοί πάλι κρίση έχουν. Είναι μίζερια. Είναι μίζερια, γι' αυτό το λένε. Τελείως. Οπότε δεν βγαίνουν έξω, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Όχι, το μόνο καλό τώρα που είδα είναι ότι επειδή μεταναστεύουν πολλοί Έλληνες από εδώ προς τη Γερμανία που έχουν διάφορους συγγενείς, αυτό το κύμα μετανάστευσης, υπάρχουν πολλοί Έλληνες τώρα στη Γερμανία και στη δική μου την πόλη και στις άλλες και ανοίγουν και άλλα ελληνικά μαγαζιά, εστιατόρια και χρώμα, η ελληνική κοινότητα αρχίζει και μεγαλώνει πάλι. Πού ήσουν εσύ? Στο Βούπερταλ, κοντά στο Ντίσσελντορφ. Mm. Έτσι είναι τώρα. Τώρα με την κρίση όλοι. Ήσουν απλά για τις γιορτές ή. Ναι, πήγα για τις γιορτές. Πήγα τέλη Νοεμβρίου και γύρισα τώρα από μια εβδομάδα. Τέλη Νοεμβρίου και γιορτές είναι 1,5-2 μήνες. Ναι, φορτάζω. Α, φορτάζω μέρα γιορτές για να κάτσει τόσο καιρό εκεί. Έχω και οικογένεια εκεί γι' αυτό. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που δεν τους ξέρουμε. Τώρα το γνωρίζω. Οπότε, να σου πω, εμφανίστηκε σε ένα κέντρο εκεί πέρα, τραγούδισε. Ναι, κανονικά. Ο κόσμος διασκέδασε εκεί. Διασκέδασε, όλος ο κόσμος στις γιορτές θα βγει, δεν γίνεται. Λογικό και επόμενο είναι και αυτό. Πιο πολύ δική μας, όχι Γερμανία. Η δική μας, τι. Διασκέδασε επειδή ήταν γιορτές ή επειδή ήσουν εσύ. Αυτό σε ρωτάω. Εντάξει. Μέχρι και αυτό. Λοιπόν, καταρχήν πριν πάμε σε χορηγούς, θέλω να πω ότι θα δούμε σε λίγο την πρεμιέρα της Χαρούλης Αλεξίου και της Δήμητρας Γαλάνη στην Αθήνα. Στην Αθήνα, πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο ακόμη και εμείς να πάμε. Τι εννοείς? Ήτανε και παλιότερα, ναι. Πολύ παλαιότερα. Ναι. Εντάξει, ήτανε. Έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές η Αλεξίου με την Δήμητρα Γαλάνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε χορηγούς εκπομπής, επιστροφή και να συζητήσουμε για αυτή την συνεργασία, έτσι. Πάμε.
Προσφορά καρεκλόραμα. Τώρα καρέκλα γραφείου από 49 ευρώ. Καρεκλόραμα. Δεύτερο χιλιόμετρο Χαλκιδόνας Γιαννιτσών. Ονειρεύεσαι τον επαγγελματικό χώρο που θέλεις να φτιάξεις? Στο Καρεκλόραμα δουλεύουμε για το όνειρό σου. Παράγουμε, εισάγουμε, διαθέτουμε ό,τι πιο καινούριο σε ασυναγώνιστες τιμές. Καρεκλόραμα. Έλα και δες. Προσφορά Καρεκλόραμα. Τώρα σαλόνια από 449 ευρώ. Καρεκλόραμα. Δεύτερο χιλιόμετρο Χαλκιδόνας Γιαννιτσών. Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Lifestyle και σήμερα κοντά σας λοιπόν. Και ωραιότερο παράκι πραγματικά σήμερα, έτσι. Τη ελληνική τηλεόραση. Κουκλάκια, δεν στα πω, αγοράκι μέσα και κουριτσάκια. Κουκλάκια όλα. Όλα μου είναι σήμερα κουκλάκια. Τι έγινε, κουφέ, τι μετρά. Θα βλέπω την απόσταση που μας χωρίζει με την ελληνική. Έχει βγάλει τη μεζούρα τώρα. Αισθάνεται ότι είναι μακριά μου. Ωραία. Μέτρησε την τώρα. Εδώ πάνω. Δεν λέγα να μετρήσει και στα ελληνικά. Μέτρησε την τώρα εδώ πάνω. Τι άλλο. Τι άλλο. Πού πάει το μυαλό σου. Πού πάει το πρόστιμο μυαλό σου. Πού αλλού να πάει. Αχ, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με την πρεμιέρα που είχαν πριν λίγες μέρες. Που προαναφέραμε. Στην Αθήνα και λέει Θεσσαλονίκια. Χαρούλα Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη. Πραγματικά ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι παραβρέθηκαν στην πρεμιέρα. Λογικό. Και εμείς αν ήμασταν εκεί θα πηγαίναμε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε ακριβώς. Και επιστρέφουμε. Μαγευτική πρεμιέρα σε μπλε βελούδο έκαναν στο θέατρο Παλάσι Χάρης Αλεξίου και η Δήμητρα Γαλάνη με τις βελούδινες φωνές τους μάγιους. Παρόν έδωσαν πολλοί συνάδελφοι και φίλοι. Εκεί ήταν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΛΦΑ, κύριος Δημήτρης Κοτομινάς, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Ντόρα Μπακογιάννη, η Αγγελική Νικολούλη, ο Γιώργος Παπαδάκης, η Έλενα Ακρίτα με τη μητέρα της, η Έλενα Παπαρίζου, η Λένα Αρώνη, πλήθος κόσμου, φανατικοί θαυμαστές των δύο σπουδαίων ερμηνευτριών. Νομίζω ότι αν το παρελθόν μπορούσε να πάρει χαρά σήμερα, πήρε πολύ μεγάλη χαρά. Που υπάρχουν στο μέλλον τόσο. Ήταν τόσο. Ωραίες, τόσο εξαιρετικές. Να πω ότι είναι μοναδικές. Είναι μια μεγάλη στιγμή μετά από πολλά χρόνια. Βρίσκονται μαζί και η Χαρούλα και η Δήμητρα. Για όλους εμάς που έχουμε ζήσει με τα τραγούδια τους, που έχουμε γελάσει και κλάψει με τα τραγούδια τους, είναι μια μεγάλη στιγμή. Ένα φοβερό μουσικό ταξίδι που συνεχίζεται. Πολύ ωραία, παιδιά. Χαλαρώσαμε πάρα πολλά. Ξεχαστήκαμε και τραγουδούσαμε κι εμείς. Τραγουδήσατε κι εσείς. Ναι, λίγο όπως όλοι. Και εμείς πάνω στην άλλη.
μεγάλες τραγουδίστριες. Συναντιούνται δύο πολύ μεγάλες ψυχές και μαζί παίρνουν και τις δικές μας τις ψυχούλες και τις Σεριανάνε. Εδώ μιλάμε για δύο κορυφαίες φωνές που σε μαγεύουν, σε ταξιδεύουν. Τις θαυμάζω και τις δύο πάρα πολύ. Αξίζει ο κόπος, ελάτε να τις δείτε. Εγώ και δάκρυσα και τραγούδισα, χειροκρότησα, πέρασα υπέροχα. Τα δύο κορίτσια και το λέω το κορίτσια όχι τυχαία, κατάφεραν να κρατήσουν μια ατμόσφαιρα πάρα πολύ ζεστή, να δημιουργήσουν υδρατμούς, υγρασία, κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Λοιπόν, αυτή ήταν πραγματικά η πρεμιέρα. Πάρα πολλές προσωπικότητες βρεθήκαν σε αυτήν εδώ την πρεμιέρα. Έτσι. Θα χαρούμε πολύ να έχουμε και ένα τέτοιο σήμα και εδώ. Πιστεύω ότι μέχρι το Πάσχα μπορεί να έρθουν. Να κάνουν κάποιες εμφανίσεις, γιατί και εμείς θέλουμε πολύ να κάνουμε. Αυτές οι συνεργασίες είναι νομίζω που παίρνουν πραγματικά. Και δεν θα κάνει άλλη συνεργασία. Μόνο με στην Αγγλία. Ναι, μόνο ήταν θυμάμαι πριν λίγα χρόνια. Πού ήταν η Γαλλία? Στο Μαντάμ, δηλαδή, στο παλιό χωτέρ δίπλα. Μπράβο. Εκεί ήταν όμως. Ήταν με τη Τσαλιγοπούλου. Εγώ θυμάμαι πριν χρόνια που ήταν η Αλεξίου με την Αρβανιτάκη. Από τότε. Ναι, απλώς ήταν η Όχι. Η Αλεξίου είχε κάνει νομίζω συναυλία πέρσι στο. Εννοώ να είναι σε κάποιο μαγαζί και να είναι. Όχι, έχει κάνει συναυλίε όμως. Ναι. Λοιπόν, θέλω να έρθω λίγο καταρχήν στον Δημήτρη. Εντάξει. Αναχτό και light μου στην Δημήτρη μου, έτσι σε θέλω. Αυτό σε θέλω. Όσον αφορά με τους Έλληνες της Γερμανίας, τι γίνεται εκεί, όσον αφορά τη διασκέδαση, εντάξει, όσον αφορά αυτό που ακούγεται για την Ελλάδα, για την κρίση, τι λέει ο κόσμος εκεί πέρα. Κοίταξε, να σου πω ένα παράδειγμα τώρα για να γελάσεις. Είχαμε πάει για μπάλα, παρέα Έλληνες, 15 άτομα, και καθόμασταν στον πάγκο, ρε παιδί μου, και ξεντινόμασταν. Και είχε πολλά γηπεδάκια και από δίπλα, ξέρεις, στη Γερμανία γίνεται ένα μίξ Τούρκοι, Ρώσοι, Πολωνία, είναι όλοι μαζί εκεί πέρα, ένας αχταρμάς, ναι. Και στο δίπλα το γήπεδο παίζανε Τούρκοι, ρε παιδί, Τούρκοι και μαύροι ήταν εκεί. Ναι. Και τέλος πάντων, και εκεί που καθόμασταν ήρθε ένας κύριος Τούρκος με ένα ευρώ στο χέρι, εκεί που ξεδινόμουν, λέει, πάρτε ένα ευρώ, λέει, από εμάς για τους Έλληνες, λέει. Τόσο προσβολή. Τόσο προσβολή. Και μια άλλη φορά. Εγώ νομίζω ότι θα πετούσε τα μούτρα του βασικά. Έτσι. Εντάξει, δεν μπορεί να την πει. Η αντίδραση ήταν προφανώ να γελάσετε, αλλά από εκεί και πέρα. Σα πείραξε, δεν σα πείραξε. Εντάξει, μα πείραξε, εντάξει. Γελούσαμε, τι να κάνω. Και άλλη μια φορά πήγα για φαγητό σε ένα τουρκικό φασφουτάδικο. Το γυράδικο, αυτά που κάνω. Γυράδικο γύρω, ναι. Ντονέρ, τέτοιο. Και μας άκουγε που μιλούσαμε ελληνικά και μας το κέρασε, λέει, δεν έχετε λεφτά, λέει, έτσι κι αλλιώς πάρτε το τζο. Αμάν! Παιδιά, εν τω μεταξύ, ο βασικός μισθός της Τουρκίας είναι το ίμιση, σας πληροφορώ, των Ελλήνων. Δεν έχει σημασία, αλλά γνωρίζουν πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια συγκριτικά με εμάς που πάμε.